Για ανεξέλεγκτη κατάσταση αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα κάνουν λόγο οι Έλληνες αλλοί στο Θρακικό Πέλαγος, με τους Τούρκους από την πλευρά τους να λειτουργούν σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο σε σχέση με αυτόν των Ελλήνων, μην τηρώντας τα επιτρεπτά όρια αναφορικά με τα χωρικά ύδατα στα οποία καθένας πρέπει να κινείται. Έχουν με συγκεκριμένο σχέδιο όλα αυτά τα χρόνια σφυτεριστεί ό,τι εμείς κοπιάσαμε για να έχουμε αειφορία στην Αλία. Τι θέλω να πω. Πήραμε μέτρα, περιορίσαμε πραγματικά την Αλία μας, βγήκαμε έξω από τα 3 ναυτικά μίλια οι μηχανότρατές μας, όλα αυτά για να έχουμε μέλλον στον χώρο. Αντιθέτως, σύμφωνα και με τον κύριο Σαρίκα, το αντάλλαγμα που εξελάμβαναν οι Έλληνες αλλοί από τους γείτονες ήταν όλο το καλοκαίρι να δουλεύουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και να φτάνουν έως και το ένα ναυτικό μίλι από τις ελληνικές ακτές. Ενώ από την ελληνική πλευρά να μην γίνεται κανένας έλεγχος και καμία παρέμβαση με αποτέλεσμα όλη η παραπάνω κατάσταση να έχει κλιμακωθεί. Το τελευταίο λοιπόν χρονικό διάστημα, αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι δεν έχουν γκρίζες ζώνες θάλασσας. Γκριζάρουν τα νησιά μας, τα θεωρούν ιδιοκτησία τους. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν αλλιεύουν από τις ακτές των νησιών μας, όπως Σαμοθράκης και Λίμνου, από τα 3 ναυτικά μίλια, σημαίνει ότι το θεωρούν ιδιοκτησία τους. Εμείς στα δικά μας αυτά νησιά δεν μπορούμε να ψαρέψουμε τους καλοκαιρινούς μήνες στα 3 ναυτικά μίλια απόσταση, γιατί επιτρέπεται έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή στα διεθνή ύδατα, να ψαρεύουμε. Ο Δημήτρης Σαρίκας, πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, εξηγεί πως κάθε προσέγγιση που έγινε σε αρμοδίους φορείς για την εξεύρεση λύσης επί του ζητήματος έπεφτε ουσιαστικά στο κενό. Ο ίδιος, εμφανώς ενοχλημένος από την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί για την ελληνική αλλοεία στο Αιγαίο, εξαπολύει μύδρους κατά των αρμοδίων που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δεν πράττουν ορθά το καθήκον τους. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, όταν τα λέγαμε στους αρμόδιους φορείς, θεωρούσαν ότι ίσως να είμαστε υπερβολικοί ή προφανώς να θεωρούσαν ότι το κάνουμε καθαρά και μόνο συμφεροντολογικά. Τώρα λοιπόν που ξεκίνησαν να μας πυροβολούν πού, στον χώρο μας, για να μας φοβερήσουν για να φύγουμε, θέλω να πληροφορήσω ότι από την πλευρά τη δικιά μας, όσον αφορά τα αλλιευτικά σκάφη της Αλεξανδρουπόλεως, δεν θα αποκτήσουμε ήρωες. Δεν θα σκοτωθεί κανένας ψαράς μας, αλλά ας αναλογιστούν τι θα συμβεί. Γιατί έτσι δεν θα πάμε. Και δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση και ας το αναλογιστούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Δεν θέλω καν να συζητήσουμε αν και κατά πόσο κάνουν κάποιοι τη δουλειά τους σωστά. Γιατί τότε θα πω πράγματα που θα πειράξει πάρα πολλούς και θα ξαναγίνουμε κακοί πάλι. Ο κύριος Παπανικολόπουλος, υπονάβαρχος εν αποστρατεία, σε παλαιότερο ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης εξήγησε τη διαφορετικότητα αναφορικά με την νομοθεσία που διέπει τις δύο χώρες, γεγονός που προκαλεί πρόβλημα κατά κύριο λόγο στους Έλληνες αλλοιείς. Οι Έλληνες είτε στα δικά τους χωρικά ύδατα ψαρεύουν, είτε στα διεθνή ύδατα, υπόκειται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι πολύ αυστηρή. Απ' την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι ψαράδες, όταν ψαρεύουν στα διεθνή, δεν υπόκειται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στη δική τους, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται για τους Έλληνες ψαράδες να ψαρέψουν μια συγκεκριμένη περίοδο και οι Τούρκοι αλλοιείς να κάνουν πάρτι έξω από τα 6 ναυτικά χωρικά ύδατα.